Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απίστευτη περιπέτεια για νεαρό 21 ετών σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι από τροχαίο. Περίμενε μια μισή ώρα να τον παραλάβει ασθενοφόρο από το Μεσολόγγι για την Πάτρα και 3/4 να τον πάρουν από το φορείο στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Τι καταγγέλουν οι οικοί του. Δύσκολες ώρες για την οικογένεια του 37χρονου Κώστα Θεοδούλη που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα. Θρήνο στο διακοφτό Αιγαλίας. Εξελίξεις στη χάραξη του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Το έργο ξεπερνά τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Προχωρά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση. Απευθεία σύνδεση. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη στο Ιόνιαν. Ελληνοτουρκικά, Νοβάρτης και προσφυγικό στο επίκεντρο. Δύσκολες ώρες για την οικογένεια, τους οικείους αλλά και ολόκληρο το διακοπτό από χθες το απόγευμα όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Κώστα Θεοδούλη. Ο 37χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από τόνους άμμο σε σειλό και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στο σημείο, ανασύρθηκε νεκρός. Το ασθενοφόρο αποχωρεί με χαμηλή ταχύτητα από το εργοτάξιο Λατομείο στο Λαμπύρι, μεταφέροντας το άψυχο κορμί του 37χρονου Κώστα Θεοδούλη, ο οποίος καταπλακώθηκε από τόνους άμμου σε σειλό. Όλοι καταλαβαίνουν ότι δυστυχώς ο 37χρονος δεν τα κατάφερε παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών να τον απεγκλωβίσουν. Η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ έδωσαν μια άνηση μάχη με το χρόνο. Δυστυχώς, όπως έλεγαν οι ίδιοι βουρκωμένοι, για λίγο δεν τα κατάφεραν, για λίγα λεπτά. Ο άτυχος εργάτης, άγνωστο ακόμα πώς, έπεσε μέσα στο σιλό με την άμμο και καταπλακώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι της Πέμπτης. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούσαν να απομακρύνουν τον όγκο χώματος, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν εν αγωνίως να ανοίξουν μια τρύπα για να διοχετεύσουν οξυγόνο στον 37χρονο που είχε πέσει σε βάθος 3,5 μέτρων. Έπεσε μέσα στο σιλό με τον άμμο, ο συνάδελφος εργαζόμενος. Ζούσε στην αρχή, αλλά μέχρι να τον βγάλουν, όπως καταλαβαίνετε. Η είδηση του θανάτου του συντάραξε την περιοχή της Αιγαλίας. Ο Κώστας Θεοδούλης ήταν εν ζωή κάτοικος διακοπτού Αχαΐας και πρόσφατα είχε παντρευτεί. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει το κακό που είχε συμβεί, ενώ συγκλονισμένοι ήταν και οι συνάδελφοί του. Είναι συχνά φαινόμενα αυτά, λόγω του ότι έχουν χτυπηθεί οι εργασιακές σχέσεις, ωράρια, δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς μέτρα ασφάλειας, υποστελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας και άλλων ελεκτικών μηχανισμών. Αυτό είναι που δημιουργεί και η ασυδοσία της εργοδοσίας. Εννοείται, αυτό είναι που δημιουργεί τα εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα. Δυστυχώς σήμερα στην πόλη μας ένας 37χρονος εργάτης νεκρός. Θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Την υπόθεση τώρα έχει αναλάβει η αστυνομία προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν το τραγικό δυστύχημα. Στο μεταξύ, τη βαθιά οδύνη της εκφράζει και η διοίκηση της εταιρείας στην οποία εργαζόταν ο άτυχος άνδρας. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας δώσει λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Οδύνη και θλίψη και νομίζω έχει εκδώσει και ανακοίνωση η εταιρεία. Γραπτή ανακοίνωση από την εταιρεία λοιπόν στην οποία εργαζόταν ο 37χρονος, στην οποία ανακοίνωση αυτή η εταιρεία αναφέρει στο εργοτάξιο παραγωγής στο Λαμπύρι Αιγαλίας νομού Αχαΐας ο εργαζόμενος μας Κωνσταντίνος Θεοδούλης με την ιδιότητα του οδηγού χειριστή φορτωτή εγκλωβίστηκε υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες σε σιλό άμμου όπου και εντοπίστηκε από συναδέλφους του. Η αντίδραση όλων των εργαζομένων, των υπευθύνων του εργοταξίου και η κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών υπήρξε άμεση, συνεχίζει η ανακοίνωση. Εξειδικευμένη ομάδα της ΕΜΑΚ κατάφερε να τον προσεγγίσει, διαπιστώνοντας ότι είχε ακόμα τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, όταν μετά από πολλή ώρες προσπάθειες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, περίπου στις 6 ώρα το απόγευμα, ο Κωνσταντίνος Θεοδούλης είχε καταλήξει. Η διοίκηση της εταιρείας, οι συνάδελφοι του Κωνσταντίνου και όλοι στην εταιρεία εκφράζουμε τη βαθιά λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή μας στην σύζυγο, τους γονείς και τους οικείους του για την τόσο τραγική και αδόκητη απώλεια, συνεχίζει η ανακοίνωση. Θα είμαστε κοντά τους για ό,τι και όσο χρειαστεί. Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε το τραγικό συμβάν, συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις το έργο των αρμοδίων αρχών για τη διερεύνηση των αιτίων του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλό βράδυ.
Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Διασωληνωμένος παρέμεινε για ώρες και περιφερόταν δεκάδες χιλιόμετρα μεταξύ Μεσολογγίου και Πάτρας, καταλήγοντας τελικά στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ένας 29χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα χθες. Τις απίστευτες καθυστερήσεις και την αδυναμία του συστήματος υγείας να ανταπεξέλθει, καταγγέλουν οργισμένοι συγγενείς και φίλοι του άτυχου νεαρού, του οποίου η ζωή τέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο. Συγγενείς και φίλοι 29χρονου που έχει εμπλακεί σε τροχαίο με το όχημά του είναι εξοργισμένοι. Επιτίθενται λεκτικά στο προσωπικό του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, στο οποίο χρεώνουν σοβαρή καθυστέρηση να παραλάβει διασωληνωμένο περιστατικό μέσα από ασθενοφόρο που βρίσκεται επί 3 τέταρτα μπροστά από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Πήρα όπως που γνώρισα σαν άνθρωπος να κάνουν κάτι, τέλος πάντων, να πάρουν το παιδί μέσα, γιατί το παιδί δεν ξέρω αν θα ζήσει κιόλας. Έτσι, τόσο σοβαρά είναι. Έτσι μας είπαν αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν είπαμε θα φέρουμε τα κανάλια, οι ίδιοι οι καβίτες πήρανε το παιδί με δικά τους ευθύνη πλέον και το κατεβάσανε με το ασθενοφόρο που πριν 45 λεπτά δεν το κατεβάζανε, έπρεπε να έρθει ειδικό για να το πάρει, και το κατεβάσανε και το πήγανε μέσα. Ο 29χρονος το απόγευμα της Πέμπτης συγκρούστηκε με το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, στο ύψος του χωριού Περιθώρη. Αν και διεκομίστη άμεσα από το σημείο και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, αποφασίστηκε από τους γιατρούς να μεταφερθεί επειγόντως στην Πάτρα και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία σε ΜΕΘ. Για ένα περιστατικό όπου κάθε λεπτό ήταν κρίσιμο, πέρασαν ώρες μέχρι να αντιμετωπιστεί διεξοδικά. Περιμέναμε ασθενοφόρο μια μισή ώρα στο Μεσολόγγιο. Να έρθει να πάρει το παιδί. Ήρθε, το πήρε. Ήρθε το παιδί εδώ στην Πάτρα. Το παιδί έγινε στο ασθενοφόρο, σαν σκυλί, 40 λεπτά, χωρίς να είναι κανείς γιατρός, χωρίς τίποτα. Κατέβηκε η αναισθησιολόγος, το είδε το παιδί και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά λέγανε δεν έχουν οξυγόνο, να βάλουν στο παιδί. Και πήγαν να το κατεβάσουν κάτω στην αρχή έτσι. Λες και είναι σκυλί παρατημένο. Δηλαδή είναι πράγματα αυτά. Είναι ξεφτύλα. Η πρώτη ενημέρωση που ήλθε από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα δημιούργησε αισιοδοξία, καθώς αναφέρθηκε πως το αιμάτωμα στο κεφάλι του νεαρού ήταν μικρό και θα απορροφούνταν. Ωστόσο, μια νέα αρρυθμία στο σύστημα υγείας έμελε να προκαλέσει νέα ένταση. Ο τραυματισμένος νέος θα έπρεπε να μεταφερθεί εκ νέου σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κλίνει, δεν υπήρχε ούτε στον Αγίου Ανδρέα ούτε διαθέσιμη ιστορία. Μονόδρομος πλέον ήταν το νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συνεχίστηκε η οδύσσια του νεαρού. Τα ερωτήματα πολλά για την ετοιμότητα του συστήματος υγείας, τις καθυστερήσεις, την διαθεσιμότητα σε κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας στην περιοχή μας, που αν δούμε συνολικά θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν αποβεί μοιραίες για τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρεμόταν σε μία κλωστή. Βέβαια, χθες το βράδυ ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι στιγμές που ζήσαμε στην απευθεία σύνδεση με τον Γιάννη τον Μπομπόνη, με το νοσοκομείο και το παιδί να βρίσκεται μεταξύ ασθενοφόρου και νοσοκομείου για 3/4. Να πούμε ότι εμείς επικοινωνήσαμε, κυρίες και κύριοι, και με τη διοίκηση του Αγίου Ανδρέα του νοσοκομείου και με την διοίκηση της ΕΚΤΗ ΥΠΕ. Δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση προς το παρόν μέχρι να ενημερωθούν με λεπτομέρειες για το συμβάν και γιατί υπήρξε όλη αυτή η καθυστέρηση, η χρονοκαθυστέρηση. Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε εξελίξει από ό,τι φαίνεται στη χάραξη του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πάμε για ανακοίνωση υλοποίησης του έργου. Ένα έργο που κοστίζει πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιάννης Συνάπης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Έχουμε όμως μαζί μας, σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί και τηλεφωνικά, τον κύριο Χαρίτση, τον πρώην υπουργό και εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Χαρίτση σε εσάς, τηλεφωνικά από τη Μεσίνη. Καλησπέρα Γιάννη και σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Λοιπόν Γιάννη, πάμε πολύ γρήγορα στο ρεπορτάζ για να μας τα πει μετά ο κύριος Χαρίτσης τι ακριβώς βλέπει, τι διαφορές υπάρχουν. Ο κύριος Χαρίτσης λοιπόν έκανε μια ερώτηση Τάσο πριν από κάποιο διάστημα για τον οδικό άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, που είναι το σημαντικότερο έργο για τη Μεσσηνία, στον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Καραμαλή. Και αυτό γιατί υπήρχε θολούρα, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι πρόκειται να γίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής απάντησε ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις διαδικασίες διαγωνιστικές
που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατασκευή του έργου οι 5 από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας. Έχουν εγκριθεί και οι 5 και πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Υπάρχει καθυστέρηση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιδόσεων που βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Επιδιώτησης, για να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να γνωμοδοτήσει, να πάει και στα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσίνης για να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Όμως ακόμα ο κύριος Καραμαλής ενημέρωσε ότι υπάρχει περιβαλλοντική επιδιώτηση για το υπόλοιπο τμήμα από το Ριζόμυλο μέχρι την Πύλο και τη Μεθόνη. Είναι το υπόλοιπο κομμάτι που προβλέπεται βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου με παρακάμιση στα χωριά και με παρακάμιση στην Πύλο. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Υπουργό για το σημαντικό αυτό έργο μετά από την ερώτηση του κύριου Χαρίτση. Αν μας τα πει ο κύριος Χαρίτση, συμφωνείτε, είμαστε σε καλό δρόμο, κύριε Χαρίτση? Το ρεπορτάζ του συναδέλφου του κυρίου Συνάπη είναι όπως πάντα ακριβές. Πράγματι, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με το θέμα, γιατί βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά εδώ για την περιοχή μας ο συγκεκριμένος οδικός άξονας είναι το μείζον έργο υποδομής, το μείζον αναπτυξιακό έργο για την περιοχή. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι αυτό το έργο βρίσκεται σε κρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Καταφέραμε λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια να προχωρήσουμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη μελετητική ορίμανση, σε αδειοδότηση του έργου, στη βάση βεβαίως της χάραξης η οποία προκρίθηκε, και να προχωρήσει και ο διαγωνισμός, όπως σας είπε και ο κύριος Συνάπης πριν από λίγο, ο διαγωνισμός που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019. Αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε επιστήσει την προσοχή στη νέα κυβέρνηση και στον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ότι πρέπει πλέον, αφού το έργο έχει μπει σε ράγες, να προχωρήσει στην πορεία που έχει δρομολογηθεί και να μην έχουμε επιστροφή στο σημείο 0. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το έργο να προχωρήσει, να υλοποιηθεί. Νομίζω ότι τέτοιου τύπου έργα ξεπερνάνε, αν θέλετε, και τις κομματικές αντιπαραθέσεις, ξεπερνάνε, αν θέλετε, και τις λογικές κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκε μια διερκυνσίδα, όχι μεταξύ ημών και του Υπουργείου, αλλά από ό,τι φαίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στην περιοχή μας τοπικά, με αντιπαραθέσεις τοπικών στελεχών και βουλευτών. Εμείς είμαστε εκτός όλων αυτών. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και είπαμε και το Σεπτέμβριο, όταν είχα την πρώτη συνάντησή μου με τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και στην ερώτηση την οποία κάναμε, την οποία προσθέσαμε εδώ προς τον Υπουργό, είναι ότι πρέπει το έργο να προχωρήσει. Αυτό είναι υποφελία της περιοχής μας, επιτέλους να κλείσει αυτή η πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, και μια περιοχή η οποία γνωρίζει κυρίως η Δυτική Μεσσηνή, αλλά όλη η νοτιοδυτική Ελλάδα, θα έλεγα, γνωρίζει μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό για όλη αυτή την περιοχή να υλοποιηθεί αυτό το συγκεκριμένο έργο. Χθες, και θα το πω εδώ τώρα στην εκπομπή σας, είχα μια επικοινωνία με τον Υπουργό, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι προχωράει ο συνδυασμός χωρίς αλλαγές και πλέον άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν, και αυτό είναι ευχάριστο, που επισήμανα και στον Υπουργό, ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι ανακοινώσεις, να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες έχουν απομείνει, να προχωρήσει και η διαβούλευση στους Δήμους με την περιβαλλοντική, και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Κύριε Χαρίτση, με την ευκαιρία. Να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Είναι για μας πάρα πολύ κρίσιμο. Εγώ επαναλαμβάνω. Είναι σημαντικό για την περιοχή ολόκληρη. Στο όνομα της ανάπτυξης περιοχής, εμείς δεν βάζουμε κομματικά ωφέλη. Ένα έργο το οποίο δρομολογεί έχει επισύνησα, πρέπει να υλοποιηθεί. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Χαρίτση, ευκαιρία που δοθήσες με την συνομιλία που είχατε με τον κύριο Καραμαλή, μήπως υπόθηκε κάτι για την Πατρών Πύργου, το δρόμο Καρμανιόλα που πληρώνουμε όλοι στη Δυτική Ελλάδα με αίμα? Όπως το είπατε, ο δρόμος Καρμανιόλα, ο πιο επικίνδυνος δρόμος σε όλη την Ελλάδα, μαζί με τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, είναι ένα έργο πολύπαθο,
ένα έργο. Εγώ είπα και στον κύριο Καραμαλή, το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε, ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια τα έργα αυτά να ανατρέπεται ένας ολόκληρος σχεδιασμός που έχει γίνει και να ξαναγυρνά στο σημείο μηδέν. Εγώ από την εμπειρία μου και, και στο Υπουργείο και την συνεργασία με τις υπηρεσίες της Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το να απευθυνθείς εκ νέου στις γενικές διευθύνσεις, όπως πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ανατροπή του σχεδιασμού από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για το έργο Πάτρα Πύργος, σε τρεις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Μεταφορών και Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Αυτό είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία με πολύ, αν θέλετε, θολά αποτελέσματα. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει αυτή η διαδικασία. Εγώ για μία ακόμη φορά έκανα έκκληση προς τον Υπουργό. Θεωρώ ότι είναι λάθος η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο έργο. Έκανα έκκληση να προχωρήσει ο σχεδιασμός, να υλοποιηθεί το έργο όπως έχει ξεκινήσει και έχει δρομολογηθεί. Είναι ένα έργο το οποίο αναπτυξιακά στοιχίζει πολλά στην περιοχή, στοιχίζει όμως ακόμα περισσότερα σε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Έτσι, επιτέλους σωστά. Να υλοποιηθεί αυτό το έργο, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι επειδή ο σχεδιασμός έγινε από μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να έρθει και να ανατρέψει άρθρα αυτόν τον σχεδιασμό. Πρέπει το έργο να προχωρήσει, πρέπει να υλοποιηθεί. Το οφείλουμε όλοι μας στην περιοχή, το οφείλουμε στην Αχαΐα, το οφείλουμε στην Ηλία, το οφείλουμε στη Μεσσηνία, το οφείλουμε σε όλη την Πελοπόννησο. Στα νησιά. Να είστε καλά, κύριε Χαρίτση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Γιάννη Συνάμπη, σε ευχαριστώ και εσένα και για το ρεπορτάζ και για τη συμμετοχή σου και να σας καληνυχτήσουμε. Τώρα θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Στα νέα γραφεία θερμοκοιτίδα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups της Αχαΐας βρέθηκε σήμερα η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαρία Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη εξήρε τις δράσεις της αναπτυξιακής του επιμελητηρίου Αχαΐας που τρέχουν μέσω διακρατικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πολλές φορές όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε αυτά παραδείγματα. Ιδού λοιπόν, εδώ είναι. Στελέχη του Project Teleice εξηγούν στην Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη τις δυνατότητες που παρέχονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στον τομέα τους και οι εργαζόμενοι τους να αναπτύξουν αυξημένες δεξιότητες. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τον Δήμο Παρλέτα, που είναι ο κεφαλής εταίρος από την Ιταλία. Θέλουμε να δείτε λίγο το χώρο και μπαίνουμε σε μια. Από πού είναι ο κύριος? Αποτελεί κοινό συμπέρασμα ότι η οικονομική μεγέθυνση της περιοχής μας θα έρθει μέσα από μια εξωστρεφή τοπική επιχειρηματικότητα. Η κυρία Σπυράκη βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της αναπτυξιακής του επιμελητηρίου Αχαΐας και εξήρε τις δράσεις που τρέχουν σε συνάρτηση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό που κάνει το επιμελητήριο της Πάτρας θα μπορούσε να είναι μια χρηστή πρακτική. Μια πρακτική πιλότος που να δείξει και στα άλλα επιμελητήρια της χώρας αλλά και σε πολλά άλλα στην Ευρώπη ότι η συνεργασία μπορεί να αποδώσει καρπούς. Και ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να είναι στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας και δει όχι μόνο της παραδοσιακής αλλά και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σεμινάριο και συμβουλευτική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τις πλατφόρμες τηλεεργασίας έβρεσης συνεργατών πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Αυτό το περιβάλλον υποδοχής και καλλιέργειας ιδεών προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και σήμερα έχουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει γίνει σήμερα ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προώθηση αυτών των καινοτόμων εργαλείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο Multipurpose Hub που έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη του έργου Τηλεάης στον δεύτερο όροφο στην Οδό Κορίνθου 228 στην Πάτρα. Να αλλάξουμε θέμα. Στο κεντρικό στούντιο του Δελτίου Ειδήσεων του Ιόνιον φιλοξενούμε απόψε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία βρίσκεται στην Πάτρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σπυράκη. Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, βρίσκεστε στην Αχαΐα προσκεκλημένη της εκδήλωσης που είπαμε νωρίτερα, αλλά θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το επιμελητήριο της Αχαΐας, για αυτές τις δράσεις που κάνει, για αυτές τις χρηματοδοτήσεις και τη βοήθεια που προσπαθεί να δώσει στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το επιμελητήριο έχει εμπλοκεί σε ευρωπαϊκά έργα, ευρωπαϊκά έργα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα.
και γιατί μέσα από τις πλατφόρμες που σήμερα εγκαινιάσαμε δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν και γιατί μπορεί να υπάρχει ανταλλαγή καλών πρακτικών και γιατί μπορεί να γίνουν συνέργειες. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει την τοπική επιχειρηματικότητα και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι το Επιμελητήριο της Αχαΐας βρέθηκε στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι βλέπουμε την Ευρώπη στην Πάτρα. Μάλιστα. Με τα εργαλεία της. Στην Ευρώπη με τα εργαλεία της στην Πάτρα. Εργαλεία χρήσιμα που βοηθούν οπωσδήποτε την επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά και τα όσα βλέπουμε τελευταία, κυρία Σπυράκη, τα οποία μας ανησυχούν. Εμείς που είμαστε και μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, δεν αναγνωρίζει ότι παράγει νομικό αποτέλεσμα η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Προφανώς εκεί είναι και τα όρια της, διότι το επόμενο βήμα είναι οι κυρώσεις που έχει ήδη επιβάλει σε πρόσωπα και εταιρείες που επιχειρούν παράνομα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Όμως αυτό δεν είναι καθόλου αρκετό για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Mm-hmm. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, ως μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα μια χώρα κεντρικός παίκτης πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποφασίσει να πορευτεί με βάση το διεθνές δίκαιο και την αποτρεπτική της ισχύ, ενώ παράλληλα χτίζει συμμαχίες. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα περάσουμε στη διπλωματία του τσαμπουκά, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι δεν θα μπει σε κανένα ανατολικό παζάρι, αλλά εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να διαφυλάξει τα συμφέροντα της χώρας. Και τα συμφέροντα της χώρας τα διαφυλάται από ό,τι φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να μπαίνει σε ανταγωνισμό επιθετικότητας με τον κύριο Ερντογάν. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία είναι αυτή που τελικά θα δώσει ωφέλη στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα στέκεται πίσω από το διεθνές δίκαιο, στέκεται πίσω από τις συμμαχίες της και στέκεται και πίσω από την αποτρεπτική της δυνατότητα. Με αυτή την τριπλέτα προχωρά και φαίνεται πως τα καταφέρνει πολύ καλά. Επόμενο θέμα, Νοβάρτης. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, συμφωνείτε με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα? Δεν συμφωνώ με το θόρυβο. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται θόρυβος για μια δουλειά την οποία έχει αναθέσει η Βουλή των Ελλήνων σε μια συγκεκριμένη επιτροπή, την Προανακριτική Επιτροπή, η οποία όμως έχει εντολή εισαγγελέα. Και αυτό που ζήτησαν τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής δεν είναι τίποτα άλλο από το να αντιμετωπίσουν τους προστατευόμενους μάρτυρες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπου τους αντιμετώπισε και ο εισαγγελέας. Να τους εξετάσουν. Καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος δημιουργεί θόρυβο, κάτι έχει να κρύψει. Είναι λοιπόν απαραίτητο, αντί η αντιπολίτευση να δημιουργηθεί θόρυβο και μάλιστα να φτάνει στο σημείο ο κύριος Τσίπρας να παρεμβαίνει στη διαδικασία, να αφήσει τους βουλευτές του να κάνουν τη δουλειά τους και να αφήσει την Επιτροπή συνολικά να κάνει τη δουλειά της, προκειμένου να πέσει άπλο το φως. Ξέρετε, η χώρα πληγώθηκε πάρα πολύ με όλες αυτές τις υποθέσεις. 10 πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων 2 πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και άνθρωποι που πια δεν είναι στην πολιτική, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια από αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται να ξέρουμε αν ο κ. Παπαγγελόπουλος χρησιμοποίησε την ιδιότητά του ως αναπληρωτή υπουργού δικαιοσύνης για να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί υπάρχουν ενδείξεις επ' αυτού. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή αυτή να ρίξει άπλο το φως και να δουλέψει χωρίς θόρυβο και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Ο θόρυβος γίνεται για κάποιο λόγο, θεωρείτε. Μάλιστα. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε για το μεταναστευτικό. Νιώθουμε κάπως ότι η Ευρώπη μας έχει αφήσει λίγο μόνους μας στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι, το τεράστιο κομμάτι. Το βέβαιο είναι ότι οι δυσκολίες του μεταναστευτικού που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα δεν φτάνουν στην Ευρώπη. Και δεν φτάνουν στην Ευρώπη γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους απέναντι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τώρα τουλάχιστον που γίνεται η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, χρειαζόμαστε έμπρακτη αλληλεγγύη. Έμπρακτη, με αριθμούς. Χρήματα προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στα νησιά μας. Πιέζεται σε αυτές τις καταστάσεις οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πιέζουμε. Όπως και η κατεύθυνση της αναθεώρησης του Δουβλίνου. Αλλά επειδή, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση για την αναθεώρηση του Δουβλίνου έχει διαρκέσει πάρα πολύ, πιθανώς τώρα να έχουν οριμάσει συνθήκες και να γίνει ένα βήμα. Αλλά εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπάρξει διαχωρισμός στα νησιά και στα κλειστά κέντρα τα οποία η κυβέρνηση επέλεξε να φτιάξει και σωστά το κάνει. Διαχωρισμός ανάμεσα στους παράτυπους μετανάστες και σε εκείνους που έχουν προφίλ προσφυγικό. Όσοι έχουν προφίλ προσφυγικό θα μπορούν να περάσουν και στην ενδοχώρα. Και οι παράτυποι μετανάστες θα πρέπει να επιστρέφουν στην Τουρκία στη βάση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Αυτή είναι η πολιτική και σε αυτή την πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε. Όμως έμπρακτα πρέπει να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να μας διευκολύνει, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική και να κλείσει έτσι αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην Σπάρτη. Εκεί πραγματοποιείται ένα σπουδαίο συμπόσιο με θέμα οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι επιλογές της Ελλάδας. Και πριν λίγο μας είπε και η κυρία Σπυράκη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Χρήστος Πετρούλιας, ο συνάδελφος, είναι εκεί να μας ενημερώσει, να συνδεθούμε απευθείας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι είναι λοιπόν. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο Mistras Grand Palace Resort and Spa στο Παλαιολόγιο Μιστρά το γεωπολιτικό συμπόσιο που διοργανώνει ο Δήμος Σπάρτης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών. Να πούμε ότι ήδη έχουν μιλήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο Κώστας Γκιουλέκας, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Εξωτερικών της Βουλής και πρώην υπουργός. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ομιλία του κύριου Πέτρου Ευθυμίου, πρώην υπουργού παιδείας. Έχει μιλήσει επίσης ο κύριος Απόστολος Πιερής, πολιτικός σχολιαστής και διευθυντής Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών Πατρών. Και αναμένεται ακόμη να μιλήσουν οι κύριοι Δαβάκης, ο πρόεδρος Επιτροπής Εξοπλισμών της Βουλής και πρώην υφυπουργός, βουλευτής Λακωνίας, ο πρέσβης του Ισραήλ Γιώση Αμράνη και ο Σταύρος Λιγερός, πολιτικός σχολιαστής. Μάλιστα. Αρκετές προσωπικότητες, Χρήστο, έτσι. Αρκετές προσωπικότητες. Φαντάζομαι ό,τι θα λένε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς έτσι είναι, Τάσο. Πολλοίς κόσμος βρίσκεται εδώ στο συνεδριακό χώρο του Mistral Grand Palace Resort Spa. Προσωπικότητες από διάφορους χώρους, της πολιτικής, των τεχνών, των γραμμάτων, από την εκπρόσωπη τοπικών αρχών και φορέων, συλλογικοτήτων της Λακωνίας και όχι μόνο. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Ο κύριος άξονας όσων έχουν υποθεί... Ο κύριος Βενιζέλος στο Βήμα πριν λίγο. Ακριβώς είναι ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσει λοιπόν η Ελλάδα τις σχέσεις, τις στρατηγικές και η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταίρους της για να έχει μια καλή, να επικρατήσει κλίμα ειρήνης στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Λοιπόν, να σε αφήσουμε, Χρήστο, να σε απελευθερώσουμε, να συνεχίσετε το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Βλέπουμε και τα πλάνα από την αίθουσα του ξενοδοχείου για το σπουδαίο αυτό συμπόσιο. Καλό βράδυ, Χρήστο. Αυτά λοιπόν και από την απευθεία σύνδεση με την Σπάρτη. Τώρα, καρναβάλι χωρίς αυτοκίνητα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας ζητούν τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής. Όπως αναφέρουν, από την Παρασκευή το απόγευμα έως την Κυριακή το βράδυ, το κέντρο της πόλης θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πεζόδρομο για τους πατρινούς και τους επισκέπτες. Η πρόταση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε την αντίδραση των επαγγελματιών οδηγών ταξί. Να μην επιτρέπονται αυτοκίνητα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας το τρίμερο του Καρναβαλιού ζητούν τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Σπύρος Τεργίου, ανέφερε πως από την Παρασκευή το μεσημέρι έως και το βράδυ της Κυριακής οι δρόμοι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας θα πρέπει να είναι μόνο για τους πεζούς για να μπορούν οι πατρινοί και επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν το καρναβάλι και τις βόλτες τους στο ιστορικό κέντρο. Δηλαδή μιλάμε για ένα κέντρο, για ένα μεγάλο κέντρο πεζοδρομημένο που θα είναι η Ρήγα Φεραίου, η Μεζόνος και οι κάθετες, ξαναλέω, από τη Γούναρη μέχρι την Κολοκοτρώνη, όπου και οι επισκέπτες ερχόμενοι στην πόλη μας για το τριήμερο θα δουν μια πόλη να έχει ανασάνει, θα δουν μια πόλη αισθητικά πιο όμορφη, γιατί στο κέντρο γίνανε περισσότεροι επισκέπτες. Η πρόταση του ΣΚΕΑΝΑ, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε την αντίδραση της Ομοσπονδίας Ταξί, οι οποίοι αναφέρουν πως στην πλατεία Γεωργίου υπάρχει μια πιάτσα ταξί και πως δεν γίνεται να μετακινηθεί σε άλλο σημείο. Δεν μπορούν να δημιουργούνται προνομιούχες περιοχές για κάποιους επαγγελματίες και κάποιοι άλλοι επαγγελματίες των ιδίων κλάδων, επισκεπτικά επαγγέλματα, έμποροι κλπ., να αποκλείονται και να γίνεται μια υπερσυγκέντρωση όλου του κόσμου σε ένα σημείο. Με αυτόν τον τρόπο και οι γειτονιές και οι περιοχές, οι άλλες εμπορικές καταστρέφονται, που δεν είναι επιτρεπτό και δεν έχει γίνει ποτέ στη λειτουργία του καρνάβαλου αυτό το πράγμα. Ποτέ στην ιστορία του.
Η Δημοτική Αρχή πρότεινε την παραχώρηση χώρου επί της οδού Αγίου Ανδρέου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου για να μετακινηθεί η πιάτσα από την Παρασκευή το απόγευμα έως και την Κυριακή το βράδυ. Πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από την Ομοσπονδία Ταξί. Τη στιγμή που συμφωνεί όλη η πόλη, δεν μπορεί ένα σωματείο. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε, όλοι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και εγώ από συναδέλφους έχω αντιδράσει σαν πρόεδρος και ανά που διατηρούν καταστήματα στη Ρήγα Φερού, γιατί φοβούνται ότι ίσως μετακινηθεί ο κόσμος και έχουν κάποια διαρροή πελατείας. Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί τονίζουν ότι το τρίμερο του καρναβαλιού που περιμένουν να δουν μια αύξηση στο τζίρο τους, κάποιοι προσπαθούν να τους βάλουν παγίδες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Παναγιώτη Σκέτζο, θα πρέπει το βάρος να δοθεί στους ελέγχους για το παρεμπόριο και όχι στο να βάζουν εμπόδια στους οδηγούς ταξί. Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει τη λειτουργία του ταξί και του κτέλ. Ο κόσμος πρέπει να μπαίνει εύκολα και να φεύγει εύκολα από την πόλη και να ξανάρχεται πάλι στην πόλη. Γιατί φανταστείτε πώς γίνεται, όταν τελειώνουν τα γκρουπ, όλα τα παιδιά φεύγουν και πάνε στα σπίτια τους, πλένονται, αλλάζουν και γυρίζουν πάλι στο κέντρο. Άλλα κουράζονται στο δρόμο. Πρέπει να βρίσκουν εύκολα ένα αυτοκίνητο να μεταφερθούν. Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Τρίτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα του καρναβαλιού. Λεπτά μετά τις 8, να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Στο μεγάλο θέμα της Πατρών Πύργου θα πάμε. Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου το πρωί, 5 νομοί και 3 περιφέρειες θα συναντηθούν και θα βροντοφωνάξουν ως εδώ δεν πάει άλλο με την αδυναμία κατασκευής αυτού του δρόμου. Όχι άλλο αίμα. Ο πρώην Δήμαρχος Σιλίδας και μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου Ερετών, ο κ. Δημήτρης Κράλης, είναι μαζί μας να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Κράλη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και από την ΕΛΜΕ της Ηλίας, η οποία θα συμμετάσχει και μάλιστα θα είναι κλειστά τα σχολεία εκείνη την ημέρα, θέλοντας να συνδράμει, να ενώσει τη φωνή της και η ΕΛΜΕ της Ηλίας, να καλησπερίσουμε την γραμματέα, την κυρία Παυλοπούλου. Καλησπέρα. Αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρο, συγγνώμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, κύριε Κράλη, εσείς για χρόνια στην αυτοδιοίκηση της Ηλίας, η Ηλία που έχει πληρώσει με βαρύ φόρο αίματος, πρώτη φορά, όπως λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, τόση νομή και τόσα μέρη ενώνουν τη φωνή τους στα όρια Αχαΐας Ηλίας, έτσι. Ακούστε, το Πανηλιακό Συμβούλιο Ερετών, που ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμαρχου Πύργου, για να ενώσει αυτοδιοικητικές και κοινωνικές δυνάμεις, καταγράφει την πρώτη νίκη του. Γιατί στο Βουπράσιο, στις 26 Φλεβάρι και ώρα 12 το μεσημέρι, συναντιούνται όλα τα πρωτοπόρα τμήματα της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. Τέμνονται τρεις περιφέρειες, Ζάκυθος, Κεφαλονιά, Αχαΐα Ηλία, Μεσσηνία. Υπάρχει οργή και κίνημα λαού. Στις 12 το μεσημέρι στις 26 θα υπάρχει μία φωνή. Όχι στο δρόμο του θανάτου. Άλιστα. Αυτό είναι η πρώτη διαπίστωση. Θα ήθελα όμως, για να ενημερωθούν οι πολίτες και για να μην απροσανατολίζονται, η Κεφαλονιά και η Ζάκυθος είναι χρήστες του τμήματος Πάτρα Πύργος. Έχουν δώσει νεκρούς στον κομμό αυτού του δρόμου. 500.000 κάτοικοι επισκέπτες χρησιμοποιούν το τμήμα Πάτρα Πύργος. Όλοι λοιπόν, η Αχαΐα και η Ηλία βιώνουν με πάνω από 200 νεκρούς την τελευταία δεκαετία. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Σήμερα υπάρχουν συνθήκες γενικευμένης εξέγερσης των πολιτών. Τι ζητάμε στις 26? Ζητάμε να συνεχιστεί το έργο με την εξασφαλισμένη πίστοση των 300 εκατομμυρίων. Το έργο εκτελείται από 5 εργοτάξια και άλλα 3 σε εκκρεμότητα.
που ο Υπουργός Υποδομών αμέσως μετά την ορκομοσία του έκανε δύο πράξεις σε βάρος του έργου. Ανέστειλε αμέσως μετά την ορκομοσία του ως Υπουργός την αναστολή χρηματοδότησης του έργου και ταυτόχρονα για 7 μήνες έβαλε σε αδράνεια και δεν ξεκίνησε τη διαδικασία να αναδειχθούν οι 3 εργοληπτικές εταιρείες μετά την έκδοση Καλοβρίτσα. Ο κύριος Καραμαλής στους πολίτες των 3 περιφερειών καταθέτει ένα δικό του αφήγημα, επιχειρηματολογεί ότι ο δρόμος έγινε 8 κομμάτια γιατί υπήρχε δήθεν διάθεση για εύνοια στην κοινοπραξία Καλογρίτσα. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Κύριε Κράλη, ένα λεπτό, δώσε μου ένα λεπτό. Είναι λίγο πολύ γνωστά, ξέρουμε, τα γνωρίζουμε ήδη. Θέλω να βάλουμε στη συζήτηση για την κυρία Παυλοπούλου να μας πει από την πλευρά της ΕΛΜΕ για την απόφαση αυτή που πήρε να, είναι, να συμμετάσχει, αν δεν κάνω λάθος, με στάση εργασίας. Έτσι δεν είναι, κυρία Παυλοπούλου? Ναι, έτσι ακριβώς είναι, για την κινητοποίηση την Τετάρτη στις 26 Φεβρουαρίου και κλείσιμο του δρόμου στο Βουπράσιο, στα σύνορα Ηλίας Αχαΐας, στις 12 η ώρα το πρωί. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε θρηνήσει πρόσφατα θύματα, 2 εξαιρετικούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο δρόμο, 13 Ιανουαρίου. Στην ουσία εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους από την εργασία τους και την επιστροφή τους στις οικίες τους, μετακινούμενοι σε αυτό το δρόμο Καρμανιόλα. Ότι είναι δρόμος Καρμανιόλα είναι πασίγνωστο. Τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας δίνουν 107 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και έχουν χάσει εκεί τη ζωή τους 132 άνθρωποι και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να χυθεί άλλο αίμα, φτάνει. Εδώ και χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να κατασκευαστεί ένας ασφαλής σύγχρονος αυτοκινητόδρομος στον άξονα Πάτρα Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Φτάνουν οι υποσχέσεις των κυβερνήσεων, τέρμα τα παιχνίδια με τις ζωές μας. Θέλουμε άμεση υλοποίηση του έργου Πατρών Πύργου χωρίς διόδια. Γι' αυτό το λόγο η ΕΛΜΕ Ηλίας αποφάσισε να πρωτοστατεί και να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Επίσης να σας πω ότι για τον ίδιο λόγο και η ΑΔΔ έχει κηρύξει τριώρη διευκολυντική στάση εργασίας την ίδια μέρα και ώρα, δηλαδή από τις 11 και μετά μέχρι τη λήξη του ωραρίου, για να διευκολύνει όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν, από τον δημόσιο τομέα. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται όλοι μαζί ενώνετε τις φωνές σας, κύριε Κράλη, και εσείς αλλά και η ΕΛΜΕ και όλοι οι φορείς που θα βρίσκονται. Να θυμίσουμε την Τετάρτη 26 του μήνα στις 12 η ώρα στο Βουπράσιο, στα όρια Αχαΐας Ηλίας, η μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το δρόμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας και να σας καληνυχτήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό κύριε Κράλη, ευχαριστούμε και εσάς. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την μεγάλη κινητοποίηση που αναμένεται την Τετάρτη 26 του μήνα. Να αλλάξουμε εντελώς θεματική ενότητα. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα, πρώην υπουργό και δήμαρχο Σταύρο Μπένο, είχε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και συζητήθηκαν προτάσεις συνεργασίας στο πλαίσιο αναβάθμισης της τουριστικής προβολής του Δήμου. Είναι μια μεγάλη καινοτομία, γιατί δημιουργήσαμε 3 καινούργιες πύλες. Το τουριστικό μέλλον της Καλαμάτας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο. Βασική προϋπόθεση για την δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος, όπως είπε ο κύριος Μπένος, είναι η στήριξη της προσπάθειας από τον επιχειρηματικό κόσμο. Σήμερα είναι μια συνάντηση εργασίας. Είναι μια συνάντηση εργασίας να βρούμε τα πατήματά μας. Να δούμε πώς σκέπτεται και ο Δήμαρχος και τα στελέχη εδώ του Δήμου. Εμείς θα τους μεταδώσουμε την εμπειρία μας και πιστεύω θα αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, να κάνουμε ένα οδικό χάρτη. Επιμένω όμως, παράλληλα με τον οδικό χάρτη με τον κύριο Νίκα στην περιφέρεια.
Το διάζωμα έχει εκφράσει την επιθυμία να συμβάλλει υποστηρικτικά στην προσπάθεια που ο Δήμος έχει ξεκινήσει για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο θα αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει δουλεύοντας χρόνια στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας με τη σειρά του παρακολούθησε την ενημέρωση και δήλωσε πως θα συνεργαστεί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ακούσουμε μια πολύ σημαντική πρόταση, μια ενδιαφέρουσα πρόταση και θα συνεργαστούμε για το καλό της πόλης μας. Η συνάντηση έγινε ύστερα από επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, μιας και ο κύριος Μπένος δήλωσε πως για να έχει επιτυχία η τουριστική προβολή της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας πρέπει να μετατραπεί σε προορισμό ολόκληρη η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, όπου πραγματοποίησε διήμερη περιοδία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιάννης Μπαλάφας. Στο επίκεντρο των συναντήσεών του με τις τοπικές αρχές ήταν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Κεφαλονιάς μετά από τη διάσπαση του Καλλικρατικού Δήμου. Έχουμε ανάγκη 1, 2, 3, 5. Αν μπορεί να δοθεί μια πολιτική λύση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Κεφαλονιάς μετά από την διάσπαση του Καλλικρατικού Δήμου τέθηκαν επιτάπητος κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποίησε στο νησί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας. Ο ίδιος συναντήθηκε με εκπροσώπους των τοπικών αρχών, ενώ πέρασε αρκετή ώρα στο γραφείο του Δημάρχου Σάμης Μάκη Μονιά, που τον υποδέχθηκε μαζί με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Ο Δήμαρχος του ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες ως προς την εκτέλεση έργων. Δεν έχουμε απευθυνθεί ακόμη στο Υπουργείο για τον εξής απλό λόγο. Γιατί δεν έχουμε πάγιο ΟΗ. Δεν έχουμε τον κανονικό μας ΟΗ. Είμαστε με το μεταβατικό. Και οι θέσεις είναι κλειδωμένες σε αυτόν στο μεταβατικό. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε τον πάγιο ΟΗ του Δήμου, που εκεί θα προβλέπονται οι θέσεις που ζητάμε. Παρόλο που ο κύριος Μπαλάφας και στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι η διάσπαση των νησιωτικών δήμων έγινε την τελευταία στιγμή, ήταν από εκείνους που τάχθηκαν υπέρ της απόφασης λόγω της έλλειψης γεωγραφικής εγκύτητας ανάμεσα στους πρώην δήμους που συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη. Δήλωσε μάλιστα πως θα είναι δίπλα στους νέους δημάρχους για τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν, προτείνοντας να διαμορφωθούν και ειδικές επιτροπές ώστε να προωθούνται στο κοινοβούλιο τα ζητήματα αυτά διακομματικά. Καταλαβαίνετε ότι αν πάρω εγώ την πρωτοβουλία, θα έγινε ένα σκόρτος, λέει, τώρα πήρε ο Μπαλάφας, γιατί εάν την πάρετε εσείς όμως την πρωτοβουλία και μας μαζέψετε όλους, θα είναι καλύτερα, πιο αποτελεσματικό. Τι νομίζω, εγώ να το κάνω, αν μου πείτε κάνω το μόνος, θα το κάνω. Αλλά νομίζω ότι πιο αποτελεσματικό το δεύτερο. Ο Γιάννης Μπαλάφας ολοκλήρωσε την περιοδία του στην Κεφαλονιά με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι. Πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό και ωραίο θέμα. Το Ζήσε Αθλητικά είναι ένα καινοτόμο τριετές πρόγραμμα που φέρνει την κοινωνία και ειδικότερα τη νέα γενιά ακόμη πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού, με την πρόθεση του αθλητικού ιδεώδους αλλά και του αθλητικού ήθους γενικότερα. Έχουμε μαζί μας απόψε την κυρία Ντόρα Πάλι, η οποία είναι Γενική Γραμματέας της Ολυμπιακής Ακαδημίας του Ζήσε Αθλητικά. Θα μιλήσουμε μαζί. Νάτι, καλησπέρα κυρία Πάλι. Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που πραγματικά θέλει μια ολόκληρη εκπομπή για να αναλυθεί. Επειδή όμως ο χρόνος μας ως Δελτίο Ειδήσεων είναι περιορισμένος, πάμε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς αφορά αυτό το πρόγραμμα. Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την φιλοξενία και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο και είναι ένα πρόγραμμα καινοτόμο για την Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα, είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εμείς σαν στο Υπουργείο Αθλητισμού έκανα αυτό το πρόγραμμα το Δύση Αθλητικά, το οποίο αφορά και αθλητικά γεγονότα, αλλά και εκπαιδευτικά γεγονότα, αφορά έναν υγιεινό τρόπο ζωής και είναι για τους νέους. Δηλαδή γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, ακόμη και σχολεία που μας καλούν να πάμε, φορείς, τοπικές κοινωνίες, για να φέρουμε τους νέους πιο κοντά σε έναν αθλητικό τρόπο ζωής, στην άθληση, στην υγιεινή διατροφή, σε φαινόμενα παραβατικότητας και σχολικού εκφοβισμού, που όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι ο αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Έχει ευρία γκάμα πάντως, έτσι, δηλαδή τα παιδιά μπορούν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα και αναφέρομαι στα παιδιά κυρίως.
πάρα πολλά πράγματα, μα ο στόχος μας είναι τα παιδιά και οι νέοι, διότι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, ότι μπορούμε, αν εμφυσίσουμε στους νέους αυτή την κουλτούρα, την κουλτούρα του αθλητισμού και τις αρχές και αξίες, και επιμένουμε σε αυτό, διότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συνεργασία, η ανεκτικότητα, η ανοχή στο διαφορετικό, και να μάθουμε και οι νέοι να συνεργάζονται. Όλα αυτά τα μαθαίνεις μέσα από τον αθλητισμό και είναι αρχές και αξίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους νέους, για τη ζωή τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο απευθυνόμαστε και σε νέους, και είναι και άλλα θέματα. Είναι η βία, είναι το ντόπινγκ, είναι πολλά θέματα τα οποία... Και θα ήθελα επίσης να πω ότι πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος είναι και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές, διότι είναι πρότυπα για τα παιδιά και είναι σημαντικό και αυτό. Έρχονται μαζί μας στα σχολεία. Αυτό να ρωτήσω για να καταλάβουμε κάτι. Εμείς που είμαστε στην περιφέρεια, Πάτρα, Πύργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, όλα αυτά τα μέρη, έτσι, και όλες οι πόλεις, θα επισκέπτονται Ολυμπιονίκες να μιλάνε σε σχολεία? Έχει κάτι τέτοιο το πρόγραμμα μέσα για να... Όχι μόνο να μιλάνε στα σχολεία, να κάνουν και αθλήματα, να δείχνουν το αθλήμά τους. Ένα κομμάτι είναι βέβαια να μιλάνε, γιατί είναι σημαντικό, γιατί και τα παιδιά ενδιαφέρονται και για την προσπάθειά τους και το πώς τα καταφέρανε, αλλά επίσης δείχνουν το άθλημα. Δείχνουμε επίσης και έχουμε και κάποια άλλα αθλήματα. Έχουμε και κάποια άλλα βιωματικά προγράμματα που είναι για τη φιλία και τη συνεργασία. Για παράδειγμα, θα πάμε και στον Πύργο. Έχουμε κλείσει να πάμε σε αρχές Μαρτίου, στα παιδιά εκεί πέρα, να δείξουμε και τα αθλήματα. Είναι πολλαπλά αυτά που κάνουμε και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να μας καλέσει και ένα σχολείο. Πώς μπορεί να σας καλέσει ένα σχολείο, να το πούμε εδώ μέσα από το δελτίο? Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που μπορεί να ενημερωθεί και να στείλει αίτημα? Πολύ σύντομα θα υπάρχει ιστοσελίδα, αλλά μέσα και από το σταθμό σας, όποιος μας ακούει, εσείς έχετε τηλέφωνο μου, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μαζί μου με πολύ μεγάλη χαρά. Τα σχολεία που θέλουν θα έρθουμε και με τους Ολυμπιονίκες για να κάνουμε το πρόγραμμα, και το αθλητικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, με μεγάλη χαρά, και είναι αυτό που θέλουμε, γιατί θέλουμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά, κυρία Πάλι. Εμείς θα επιμείνουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, να έχουμε μια πληρέστερη ενημέρωση, να δώσουμε και τα email σας, έτσι ώστε να επικοινωνούν απευθείας μαζί σας, για να έχουμε... Και θα ήθελα να πω ότι σήμερα είχαμε και την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση υπό τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη. Κύριος Αβγενάκης, ο οποίος φαντάζομαι το στηρίζει πολύ αυτό το πρόγραμμα, έτσι? Το στηρίζει, ήταν δικιά του ιδέα και δικιά του έμπνευση. Το στηρίζει πάρα πολύ. Σήμερα ήμασταν αρκετές ώρες μαζί. Ωραία. Και μιλήσαμε όλοι και για τις ιδέες μας και για το μέλλον του προγράμματος και το τι εκδηλώσεις θέλουμε να κάνουμε. Και να πω επίσης ότι είναι και Ολυμπιακή χρονιά φέτος, που πιστεύω ότι θέλουμε να εμπνεύσουμε και πιο πολλά παιδιά, έτσι, να έρθουν κοντά στον αθλητισμό, στις Ολυμπιακές αρχές και αξίες, στον τρόπο ζωής που θέλουμε να μας εμπνεύσει. Υγιή πρότυπα, πάνω απ' όλα υγιή πρότυπα. Κυρία Πάλι... Έτσι, υγιή πρότυπα, ακριβώς όπως το είπατε. Να σας ευχαριστώ. Η Πάτρα είναι και ένα αγαπημένο μας μέρος, θα ήθελα να πω, επειδή βλέπω και εδώ που λέτε... Να είστε καλά, σας περιμένουμε και σύντομα από κοντά, και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Με μεγάλη χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ. Τώρα εμείς θα πάμε στη Ζάκυνθο, εκεί όπου έχουμε αντιδράσεις από επιχειρηματίες στα πρόστιμα που τους επιβάλλονται από το Δήμο και αφορούν στην κανονιστική. Συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο, μάλιστα κατά διαστήματα υπήρξε και μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ποιο μαγαζί είναι μπαράκα? Θέλω να μας πείτε, το δικό μου, το δικό του πιανού είναι μπαράκα. Αυτό είναι, παιδιά, το πρόβλημα. Αν είναι τα μαγαζιά μας μπαράκες, να μας πείτε ποια μαγαζιά είναι μπαράκες. Στιγμές έντασης δημιουργήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Ζακύνθου με επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τα πρόστιμα που έχουν δεχθεί τα μαγαζιά τους. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πρέπει να γίνει μια νέα κανονιστική και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γνώμες από όλες τις πλευρές. Ότι θα πρέπει να γίνει μια καινούργια κανονιστική, η οποία να λάβει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά και γενικά στην αισθητική της πόλης. Πιστεύω ότι αυτό θα αρχίσει σύντομα. Είπαμε μετά το καρναβάλι αμέσως να ξεκινήσουμε τις διαβουλεύσεις και τις συσκέψεις. Οι επιχειρηματίες εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με την υπάρχουσα κανονιστική, ενώ ζητούν από τον Δήμαρχο να παγώσει τα πρόστιμα μέχρι να εφαρμοστεί μια νέα κανονιστική.
Δηλαδή στην ουσία αυτή υπάρχει μια αγωνιστική, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγωνιστική η οποία δεν εφαρμόζεται, δεν συμφωνεί η Αρχιτεκτονική Επιτροπή με την κανονιστική. Οπότε στην ουσία τα μαγαζιά μας είναι εκτεθειμένα ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια βοήθεια τέλος πάντων και μια κατανόηση από το Δήμο. Έργα χωρίς πρόταση σοβαρή, χωρίς βοήθεια προς εμάς τα μαγαζιά που νομίζω ότι είμαστε η ραχουκαλιά της πόλης και γενικότερα του τουρισμού στη Ζάκυνθο, διότι εμείς είμαστε η βιτρίνα. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε εμείς οι επιχειρηματίες να έρθουμε σε μια συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Οι εντάσεις δεν έλειψαν από τη συνάντηση των επιχειρηματιών με τον Δήμαρχο, καθώς ζητούσαν να τους εξηγήσει για ποιο λόγο επιβάλλονται πρόστιμα και τα μαγαζιά τους βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Παράκα δεν έχω μαγαζί, παράκα έχω άλλες 100.000. Και μου λες ότι έχω παράκα, δεν μου το έχουμε. Εγώ σου είπα για σένα. Μα δεν έχεις σημασία, το είπατε για όλους. Παρακούπολη. Εγώ παράκα δεν έχω. Τι αξιοπρέπεια. Εμείς δεν είμαστε αξιοπρεπείς, κύριε Δήμαρχε. 50 μέτρα είναι. Εμείς είμαστε αξιοπρεπείς. Γιατί εσείς αντιμετωπίζετε τα μαγαζιά σαν παράκα, σαν πραγμάτια, σαν παράνομους. Όλοι σου μπορείτε να αντιμετωπίζετε. Είναι ντροπή να γίνεται αυτό. Να το νομίζει ο Δήμος. Τι να κάνουμε, για πείτε μας, τι να κάνουμε, να το κάνουμε κατά γράμμα. Ο Δήμαρχος τόνισε από την πλευρά του ότι θα τηρηθεί η νομοθεσία όσον αφορά την κανονιστική, ενώ ξεκαθάρισε ότι αν υπάρχουν παρατυπίες θα διορθωθούν σχετικά με τα πρόστιμα που ήδη αρχίζουν και επιβάλλονται. Έχουμε και συνέπειες εμείς, οι οποίες αν υπάρχουν, έχουν γίνει διάφορες παρατυπίες που δεν νομίζω, αλλά αν έχουν γίνει, αυτές θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα. Εγώ μόνος μου, σαν Δήμαρχος, δεν έχω δικαίωμα να κάνω καμία απολύτως παρατυπία. Ίσα που, εάν δεν εφαρμόσω την νομοθεσία, απειλούμε με τρίμηνη αργία, όπως λένε οι νόμοι. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, το οποίο δεν έχουν παραμεινευτεί κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα πάρουν τον δρόμο τους όλα και θα κλείσουν όλα αισιόδοξα. Είπε ο κ. Δημάρχος θα τα κοιτάξει αυτός και θα τα προχωρήσει τα πρόστιμα. Έτσι μας εντάξει. Δήμαρχος και επιχειρηματίες συμφώνησαν να υπάρξει νέος κύκλος συναντήσεων μετά το πέρας του καρναβαλιού, ώστε να ξεκινήσει μια νέα κανονιστική που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις. Νέα εποχή για το Λαογραφικό Μουσείο της Κορίνθου. Ο φορέας εντάσσεται σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αναβάθμισή του. Σε 2 χρόνια μάλιστα θα υποδέχεται το κοινό με ανανεωμένη εικόνα τόσο σε επίπεδο κτηρίου όσο και σε επίπεδο εκθεμάτων. Νέα μορφή θα έχει σε 2 χρόνια από τώρα το ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Κορίνθου. Ο φορέας εντάσσεται σε επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης τόσο σε κτηριακό και ενεργειακό επίπεδο όσο και στο εκθεσιακό του κομμάτι. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αρρωγή και τη φροντίδα του Δήμου Κορινθίων. Ίσως δεν γνωρίζετε ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα και θέματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε με επιτυχία και τώρα στο θέμα το διοικητικό επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Επίσης ξεκινά το επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα αλλάξει τη μορφή του Λαογραφικού Μουσείου και θα το αναβαθμίσει σημαντικά. Βέβαια, για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στην καθημερινή λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου. Το ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου συστήθηκε το 1976 με πρωτοβουλία της Κορίνθιας Αλκμίνης Πετροπούλου Γαρταγάνη με σκοπό τη διάσωση και προβολή των τεκμηρίων της ιστορίας και κυρίως των έργων λαϊκής παράδοσης του νεότερου ελληνισμού. Στο παρελθόν, τα προβλήματα ήταν τέτοια που είχαν κάνει ορατό ακόμη και το ενδεχόμενο του κλεισίματός του. Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο τετράμινο. Θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Εν τω μεταξύ, από τις αρχές του έτους, από τις αρχές του 2020, το Μουσείο βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο έναρξης των εργασιών και για το λόγο αυτό θα παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου κλειστό για το κοινό και θα λειτουργεί με τροποποιημένο ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 με 2. Στους χώρους του Μουσείου εκτίθεται πλειάδα συλλογών με κυρίαρχη εκείνη των παραδοσιακών ενδυμασιών από πολλές περιοχές της Ελλάδας, της Βορείου Ηπείρου, της Μικράς Ασίας και της Κύπρου. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα προσφέρει νέα οπτική στην προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πάμε τώρα και στο καρναβάλι της Ζακύνθου, όπου από εφέτος αποκτά τη δική του βασίλισσα. Την δική του βασίλισσα απέκτησε το Ζακυνθινό καρναβάλι, με την 17χρονη Κατερίνα Θεοδόση να συμμετέχει στις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις. Μαζί με τον Κόντε Καρνάβαλο, η νέα βασίλισσα υποσχέθηκε κέφι και διασκέδαση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία φέτος, που είναι και η τελευταία χρονιά στην ουσία που θα μπορώ να ασχοληθώ με κάτι που να έχει να κάνει με το νησί μου, γιατί του χρόνου έχουμε διάβασμα, καταλαβαίνετε. Χαίρομαι πολύ, καθώς δεν έχω ξανακούσει ότι υπάρχει αυτό το έθιμο στην Ζάκυνθο. Μου προτάθηκε και δεν ήθελα να το αφήσω να πάει χαμένο, γιατί μου άρεσε η ιδέα. Οπότε το συζήτησα με τους γονείς μου και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Η βασίλισσα του Ζακυνθινού Καρναβαλιού μίλησε για κάτι νέο που έρχεται στο νησί και σχολίασε ότι οι απόκριες είναι μια ευχάριστη περίοδος για όλο τον κόσμο. Το καρναβάλι είναι η εποχή που ο κόσμος μπορεί να είναι ο εαυτός του και να είναι και χίλια διαφορετικά άλλα άτομα. Ότι μπορεί να έρθει να περάσει καλά και να μαζευτεί με την παρέα του. Δηλαδή είναι ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους μέσα σε μια περίοδο που δεν έχουμε ούτε διακοπές καλοκαιριού ούτε τίποτα, να ξεσκάσουμε, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε. Αρκετές ξεχωριστές εκδηλώσεις διοργανώνει ο Δήμος Ζακύνθου, θέλοντας να δώσει τη δική του πινελιά στο φετινό καρναβάλι του νησιού, ενώ μία έκπληξη ήταν και η παρουσία της βασίλισσας. Θέλαμε κι εμείς πραγματικά, ζηλέψαμε, ίσως το κλέψαμε αυτό, θέλουμε τη βασίλισσα του καρναβαλιού. Νομίζω ότι φέτο η βασίλισσα του καρναβαλιού είναι υπερπαραγωγή, είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε να αναδείξουμε από ομορφιά του νησιού σε θέμα προσώπου, και νομίζω θα το καθιερώσουμε. Γι' αυτό το σκεφτήκαμε και είπαμε να το κάνουμε. Με τη βασίλισσα του Ζακυνθινού Καρναβαλιού και τον Κόντε Καρνάβαλο να σας περιμένουν, οι φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις στο νησί του Ιωνίου ξεκίνησαν με πολύ κέφι και διασκέδαση. Πάμε όμως και στην πρωτεύουσα του καρναβαλιού, την Πάτρα, εκεί όπου όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο φετινό σοκολατοπόλεμο. Μάλιστα, πάνω από 50.000 σοκολάτες θα πετάξουν φέτος οι σοκολατορίχτες στην Πάτρα. Στην μάχη του πατρινού καρναβαλιού ρίχνονται και φέτος οι σοκολατορίχτες. Φέτος θα πετάξουν 50.000 σοκολάτες, από τις οποίες οι 10.000 θα πεταχτούν στο καρναβάλι των μικρών. Το βενταλάτο με τα δύο χέρια. Πάμε. Εάν τώρα έχεις κάποιον εάχτη, παίρνεις 4-5 κομμάτια, εδώ έχουν 4 κι άλλο ένα, και του το ρίχνεις κατευθείαν στο Δόξα Πατρί. Πεταλάτο. Το πρωί της Κυριακής, μια ομάδα από μικρούς σοκολατορίχτες θα δώσουν το καθιερωμένο καλάθι με σοκολάτες στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Το τελευταίο Σάββατο, 29 του μήνα, θα κάνουμε τη μεγάλη παρέλαση στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας μαζί με τους στρατηγούς, και εκεί με δύο βαγονέτα. Και θα κλείσουμε τη μεγάλη παρέλαση την Κυριακή 1η Μαρτίου με τα τρία άρματα, αφού προηγηθεί πάλι ένα καλάθι για το Δήμαρχο που δίνουμε οι Πρόεδροι των Σωματείων και των Πέντε. Ήδη σοκολατορίχτες πραγματοποίησαν δύο ταξίδια στην Αθήνα σε αθηναϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς με σκοπό την διαφήμιση του πατρινού καρναβαλιού. Εμάς μας ενδιαφέρει το έθιμο σοκολατοπόλεμου, το οποίο κυριαρχεί, και εδώ θα το πω το εξής. Το πρώτο ο οποίος το ζητάει στην Αθήνα είναι η ιδιωτική τηλεόραση. Ιδιωτική τηλεόραση δεν σημαίνει ότι η κρατική δεν βοηθάει. Σας το λέω ότι το ζητάνε πολλοί οι καναλάρχες. Γιατί το ζητάνε? Γιατί τους αρέσει. Θα δείτε εδώ, θα σας δείξουμε τα είδη που θα πετάξουμε. Και από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ενωμένοι. Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των 5 σωματείων σοκολατοριχτών, στην όλη προσπάθεια υπάρχουν και δυσκολίες. Καθώς σε αυτό δεν υπάρχει κάποια βοήθεια από το Δήμο. Για το έθιμο πρέπει να έχουμε σοκολάτα δική μας κατασκευή. Γιατί όλες αυτές τις σοκολάτες που βλέπετε, τις έχουν όλα, τις βλέπετε και στα κανάλια. Το πρόβλημα μας είναι το εξής. Ότι η σοκολάτα θα γράφει απάνω πατρινό καρναβάλι, θα μπορούσαμε με πολύ χαμηλό κόστος, συζητάμε για 1.000-2.000 ευρώ, και καταστήματα της Πάτρας που μπορούν και επίσημα να φτιάξουν σοκολάτα και να γράφει απάνω πατρινό καρναβάλι. Να σημειωθεί ότι το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι οι σοκολατορίχτες θα κόψουν τη σοκολατοκαρναβαλόπιτα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στην Αγορά Αργύρη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εξαιρετική πορεία κάνει στην Α1 Handball ο Διομήδης Άργους, αφού μετά με τη νίκη με την ΑΕΚ είναι σίγουρο ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά στην φετινή τελική κατάταξη του πρωταθλήματος.
Στην Basket League αναβλήθηκε η δίκη για η κλήση σε απολογία για τον προπονητή του Προμηθέα, τον κύριο Μάκη Γιατρά, και τον αθλητή της ομάδας, τον Δημήτρη Αγραβάνη. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο για τα όσα συνέβησαν μετά το τελικό του κυπέλλου του Προμηθέα με την ΑΕΚ. Επίσης, το πρωτάθλημα της Super League 2 σε χρέη σε ΙΚΑ και εφορία που φτάνουν μέχρι και τα 200.000 ευρώ έχει η ομάδα της Παναχαϊκής, που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομικά θέση. Ξέφρενη πορεία πραγματοποιεί στην Α1 Handball ο Διομήδης Άργος, ο οποίος μετά την νίκη του επί της ΑΕΚ έφτασε στις 9 επιτυχίες σε 10 παιχνίδια. Οι Λύκοι μετά την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος έχουν ιτηθεί μόνο από τον Ολυμπιακό και δείχνουν εξαιρετική εικόνα. Ο Διομήδης έχει στόχο να μείνει στις 3 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και ο στόχος του είναι παραπάνω από εφικτός. Σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας της ομάδας έχει και ο προπονητής Γιώργος Χαλκίδης, που έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο. Στον χώρο του μπάσκετ, την Τετάρτη θα εκδικαστεί η απολογία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και του προπονητή του Προμηθέα της Πάτρας Μάκη Γιατρά και του αθλητή της ομάδας Δημήτρη Αγραβάνη. Αμφότεροι κινδυνεύουν με αυστηρές ποινές για τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του τελικού κυπέλου με την ΑΕΚ και αφορούν την έντονη διαμαρτυρία τους προς τους διαιτητές. Ήδη το νομικό επιτελείο του Προμηθέα προετοιμάζει την υπεράσπισή τους. Στη Super League 2 η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει ένα μεγάλο χρέος όσον αφορά το ΙΚΑ και την εφορία που φτάνει στις 200.000 ευρώ. Στόχος του Γιώργου Μπάρλου, ο οποίος αναμένεται να εμπλακεί διοικητικά με την κοκκινόμαυρη ΠΑΕ, είναι να γίνει νέα ρύθμιση στις 15 Μαρτίου και να γίνονται οι πληρωμές κανονικά κάθε μήνα ώστε να αποκτήσει η ομάδα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για την Παναχαϊκή, καθώς αφορά και τον φάκελο αδειοδότησής της. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Αμέσως τώρα, σύντομη πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ακολουθεί η ώρα Μεσσηνίας με τον Γιάννη Συνάπη, σκέψου διαφορετικά με τον Γεράσιμο Φεσιάν και επιπαντός με τον Νίκο Γιαπρακά. Από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.